Ήθελα κι εγώ να ανταποκριθώ, να έρθω να πω δύο λόγια για τον μεγάλο αυτό αγώνα του ελληνικού λαού στην περίοδο της γερμανικής κατοχής των Ιταλών και των Βουλγάρων στη χώρα μας. Βέβαια, η εθνική μας αντίσταση διοργανώθηκε στην Αθήνα από 4 κόμματα που ίδρυσαν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και ξεκίνησαν σε όλη σχεδόν τη χώρα όλο το 1941-42 να οργανώσουν τα χωριά, να φτιάξουν τους γραμματείς της αντίστασης σε κάθε χωριό, τον υπεύθυνο στρατιωτικό, τον υπεύθυνο της Εθνικής Αλληλεγγύης, τον νεολαίο εκπρόσωπο της ΕΠΟΝ στο ίδιο γραφείο, τον λαϊκό δικαστή και φυσικά την επιμηγητία των Τάρτη. Αυτός που μάζευε τα τρόφιμα, είχε εφόδια, είχε μια παρακαταθήκη τροφίμων, ώστε όταν περνούσαν οργανωμένοι επισκέπτες αντίστασης και αντάρτες να έβρισκαν ένα πιάτο φαΐ να έτρωγαν. Αυτός ο αγώνας κράτησε 3,5 ολόκληρα χρόνια, ανάγκασε τους Γερμανούς να κρατάνε 12 μεραρχίες στην Ελλάδα, να αντιμετωπίσουν τον αγώνα του ελληνικού λαού, να προβαίνουν σε εκτελέσεις για λόγους αντιπείνων και εκφοπισμού του ελληνικού λαού που φοβόταν, που αγωνιζόταν για την ελευθερία του στο πλευρό των συμμάχων. Την εθνική μας αντίσταση την επότευε και την βοηθούσε το στρατηγείο μέσης ανατολής των συμμάχων δυνάμεων που μάχονταν και πολεμούσαν τον άξονα. Ήρθε η καημένη η ώρα της απελευθέρωσης να φύγουν οι Γερμανοί για να μην κλειστούν από τον κόκκινο στρατό που κατέβαινε ακάθεκτος χτυπώντας και νικώντας τους Γερμανούς και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και στη Σερβία, έχοντας κοντά τους και τα δικά τους εκεί κινήματα αντίστασης, ελευθερώθηκε η Ελλάδα, ελευθερώθηκε η Αθήνα, επήκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, έφυγε η Σπάτσκα από την Ακρόπολη μετά από 3,5 χρόνια, αλλά η εξέλιξη της μεγάλης αυτής προσφοράς του ελληνικού λαού, η εθνική μας αντίσταση δεν είχε καλό τέλος. Είχε μια αποτυχία. Πού οφειλόταν αυτή η αποτυχία και οι άνθρωποι της αντίστασης κατά εκατοντάδες χιλιάδες το 1945-46 βρέθηκαν εξορία στις φυλακές, στα κρατητήρια, στα δικαστήρια, στα στρατιωτικεία. Ο Αντώνης Λεγιάννης σε ένα βιβλίο του γράφει με τίτλο «Το κολαστήρι της Τροπολιτσάς», γράφει για τα όσα συνέβησαν στο δικαστήριο αυτό στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 700 περίπου καταδίκες σε θάνατο, μεγάλες ελεηλασίες, συμμορίες, χτυπούσαν τον κόσμο τον αντιστασιακό, γεμίσανε τα ξερονίσα η Ικαρία, ο Ιωσιστράτιος, η Πολέμιδρος, το Τρίκερι, εξορίστος και ατυχώς για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό εξεκίνησε ένας εμφύλιος πόλεμος που κράτησε από το 1946 μέχρι το 1949. Αυτό το ζήσαμε εμείς οι μεγάλοι σήμερα που είμαστε στα 90, στα 85 και είμαστε ζώσες αποδείξεις αυτών των πραγμάτων που συνέβησαν στην χώρα μας. Γιατί όμως να συμβούν όλα αυτά, γιατί δεν προχωρήσαμε και εμείς στην
ανοικοδόμηση των ερειπίων του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που η Ελλάδα υπήρξε μια θαυμάσια χώρα αντίστασης κατά των Γερμανών, κατά των Ιταλών, κατά των Βουλγάρων, κάτι συνέβη. Γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι ο στόχος του ΕΑΜ για να αποκτήσει η Ελλάδα στο πολιτικό μέρος δημοκρατία, βάση λεγόμενη προεδρική, δεν μπορούσε να γίνει, διότι οι σύμμαχοι, οι μεγάλοι νικητές κατά του χιτλερικού φασισμού και του Μουσολίνη, η Σοβιετική Ένωση τότε με τον Στάλιν αρχηγό, η Αμερική με τον Ρούσβελτ αρχηγό, τρεις φορές εκλεγμένο πρόεδρο της Αμερικής, η Αγγλία με πρωθυπουργό τον Τσόρτσιλ και η Γαλλία με επίσης πρωθυπουργό τον Ντεγκόλ, αυτές οι τέσσερις νικήτριες δυνάμεις εκάθισαν κάποια στιγμή στη Μόσχα μετά από πολλές συνεδριάσεις που συναντήθηκαν οι ηγέτες του κόσμου που νίκησε τη Γερμανία και τον φασισμό και απεφάσισαν να μοιράσουν την Ευρώπη σε ζώνες επιρροής πολιτικής και θρεπτικής επέμβασης. Στην σύσσευση αυτή η Σοβιετική Ένωση με τον Στάλιν επήρε όχι την Κεντρική Ευρώπη, επήρε την Βόρεια Ευρώπη, επήρε την Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχοσλοβακία, επήρε τα Βαλκάνια όλα, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνι, το Ζάγκρεμπ, την Σλοβενία και άλλες περιοχές, αλλά η Ελλάδα με το θαυμάσιο αυτό κίνημα και της Ισίας έμεινε στα χέρια των δυτικών συμμάχων. Κατά 90% οι σύμμαχοι είχαν το δικαίωμα, κυρίως οι Άγγλοι, που τότε ήταν παντοδύναμοι δύναμης με τους Αμερικανούς, να κάνουν τη δική τους πολιτική όπως θέλανε. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να χτυπηθούμε, ενώ μετήχαμε, πήγαμε στη διάρκεια του Λιβάνου το Μάιο του 1944, όπου έγινε όπως και σε άλλες περιοχές μια σύσκεψη όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και των ανταρτών. Αποφασίσαμε να μετέχουμε σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, πήραμε 6 υπουργεία και ακόμα δεχτήκαμε και μια άλλη υποχώρηση στην καζέρνα της Αγίας, όπου δεχτήκαμε όχι Έλληνα στρατηγό, που είχαμε τόσους καλούς Έλληνες στρατηγούς, αλλά άπλο στρατηγό να διευθύνει, να υποπτεύει και να διοικεί και τις δυνάμεις του Ελλάς στην Αθήνα, τον στρατηγό Ρόναντ Σκόπι. Η κυβέρνηση αυτή, Εθνικής Σωτηρίας, ήρθε στην Αθήνα στις 12 του μηνός Οκτωβρίου 1944, στις 18 του μηνός ανέβηκαν στην Ακρόπολη να τοποθετήσουν ειδική σημαία, αλλά δεν πήγαμε καλά μαζί τους, διότι οι Εγγλέζοι ήθελαν σε συνοήσει με το παλάτι και οι Αμερικανοί βέβαια να εφαρμόσουν την πατρίδα μας στο δικό του σύστημα, την βασιλευμένη δημοκρατία. Εμείς συζητούσαμε με τραγωδία και με άλλα πράγματα την λαϊκή δημοκρατία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το τέλος της, το τελευταίο θέμα της αντίστασης, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ελευθερίας στην Ελλάδα. Δεν το μπορέσαμε αυτό, γιατί σκοντάψαμε στην συμφωνία και στην υπογραφή του Στάλιν ότι η Ελλάδα με το θαυμάσιο αυτό τεράστιο κίνημα και προσφορά του ελληνικού λαού θα ανήκει, θα κατευθύνεται από τις διαθέσεις των δυτικών συμμάχων, οι οποίοι ήθελαν να έχουμε βασιλευμένη δημοκρατία. Η σύγκρουση και οι διαφωνίες αυτές μας οδήγησαν σιγά σιγά στα γεγονότα του Δεκέμβρη στην Αθήνα του 1944.
να συγκρούονται οι δυνάμεις των εταιρετών του Ελλάς, της Αθήνας και κάποιων μοιρασιών που ήρθαν από τα κοντινά μέρη και μπήκαν στην Αθήνα να πολεμήσουν με τους άλλους συμμάχους. Αυτό προκάλεσε μια καταγραφή. Οι υπουργοί μας, οι έξι παρετήθηκαν την κυβέρνηση και φτάσαμε στο σημείο να ζήσουμε το Δεκέμβριο 34 μέρες αίματος, θυσιών και θυμάτων. 18.000 τα θύματα το Δεκέμβριο. Έγινε λόγω της καταγραφής ο εφωμός του Τσόρτσιλ στις 23.12 και 24.12 του Δεκέμβρη 1944 και η συνάντηση με την Επιτροπή του ΕΑΜ, ο Θανάσης Χατζής, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΑΜ Ελλάδας, ο Μίτσος Παρσανίδης επίσης το ίδιο και ο Πολύβιος Ισαριώτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ από την Ραψωμάτη Αρκαδίας και από το ΚΚΕ που είχε καπελώσει τον αγώνα της κοινωνίσασης επιζητώντας να πάρει την εξουσία επειδή ο κόκκινος στρατός κατέβαινε ακάθεκτος στα Βαλκάνια, υπολόγιζε πως θα κατέβει και στην Ελλάδα να του καταστήσει την εξουσία. Αυτή η μικρή τακτική, η λαθασμένη τακτική του ΚΚΕ, στη συνάντηση με τον Στάλιν, με τον Τσόρτσιλ παρευρέθηκαν ο Σάντος, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Γιάννης ένας ο δεύτερος γραμματέας του κόμματος και αυτός τέλεχος, ο Μπαρτζόκας ο Βασίλης και στη συνάντηση αυτή με τον Τσόρτσιλ δεν δεχτήκανε τις απαιτήσεις και τις έχεις που είχε η Αγγλική εποχή για την Ελλάδα. Ο Δε Σάντος φεύγοντας, ήμουν τότε κι εγώ, να το πω αυτό, λόγω του Πολύβιου Ισαριώτη που ήταν αδελφός της μητέρας μου, αγωνιστής, κομμουνιστής, αλλά σωστός, με καθαρό μυαλό, έβλεπε μακριά, δεν δεχτήκανε τις παρανέσεις του Τσόρτσιλ, ο οποίος απέτησε να δεχτούμε να έχει η Αγγλία και η Αμερική την πρωτοβουλία των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, όπως αυτοί το ήθελαν, αλλά φτάσαμε στις εκκλήσεις του Δεκέμβρη και ο Σάντος, ο Ιωαννίδης ο δεύτερος, όταν έφευγε από τη Μεγάλη Βρετανία, φόρλατε θα τους ρίξουν στη θάλασσα, τους Αμερικανούς, τους Εγγλέζους. Κι όμως αυτός ο αγώνας μας κατατρόπωσε, χάσαμε τα πάντα, εγώ τραυματίστηκα εκεί και πήγα μέσα στους 45 φυλακή εξορία και άλλες εξορίες μετά, στη Μακρόνησο, στην Ικαρία, στη Γιάρο. Δεν μπορέσαμε να κρατηθούμε γιατί δεν είχαμε την πρόβλεψη, η μικρόψυχη ηγεσία του ΚΚΕ. Δεν φταίνει βέβαια οι άνθρωποι γιατί από την άλλη μεριά η πολιτική του Στάλιν, του κόμματος, τους έλεγε προσπαθήστε να χτυπάτε τους Εγγλέζους, μήπως και μπορέσετε να φέρετε την Ελλάδα στο δικό μας σύμφωνο. Αυτή η διπλή πολιτική μας έφερε σε σύγκρουση και φτάσαμε στον αμφίβιο πόλεμο, ο οποίος κράτησε 4 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 1949, όπου η ανταρσία αυτή κατατροπώθηκε από την αστική ελληνική τάξη, από τον ελληνικό στρατό, και διότι όταν η Άγγλοι το 1947, τέλος του Δεκέμβρη του 1947, δήλωσαν αδυναμία οικονομική να υποστηρίζουν με λεφτά και με τόσα άλλα πράγματα που απαιτούσε ο αγώνας για την Ελλάδα και ανέλαβαν οι Αμερικανοί. Τότε ο πρόεδρος Τρούμαν εξήγησε το δόγμα Τρούμαν με 3 δισεκατομμύρια συνταρακτικό ποσό για την εποχή εκείνη
συντονιστήκαμε και δημιουργήσαμε τον δικό μας νέο πολιτικό φορέα, την ΕΔΑΠ. Η ΕΔΑΠ μέσα σε ένα χρόνο πήρε το 15% στις εκλογές, εθνικές εκλογές, και τον δεύτερο χρόνο έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με 78 βουλευτές. Το λέω αυτό διότι αν είχαμε την πρόνοια και την μελής ηγεσία του ΚΚΕ, ο Σάντος, ο Διαννίδης και ο Μαρτζόκας να σκεφτούν ότι ναι, αφού υπέγραψε ο Σταλίν αυτή την κατάσταση να το δεχτούμε για να κάνουμε πολιτικό αγώνα και όχι να πασίγουμε στα βουνά για δεύτερη φορά. Στα βουνά, κοντά στα ξερά, έκανε τα χωρά. Εμείς, όσοι δεν πήγαμε στο βουνό, στον Φίλιο Πόλεμο, πήγαμε στα εξορονίσια, πήγαμε στις εξορίες, αντιμετωπίσαμε δικαστήρια, διωγμούς και μόνο ένα περιστατικό τα λέει όλα. Ή τότε, είτε στους Τρίπολης, ξέρω τα ονόματά του, δεν τα λέω γιατί ζουν ακόμα δύο-τρεις από αυτούς, επήγαν τυχώς με 55 σε ένα σπίτι που έμειναν τρεις φοιτήτριες της Ακαδημίας από τη Μεγαλόπολη. Να τους χτυπήσουν και να τις βιάσουν. Τις χτύπησαν, τις κούρασαν με το ψαλίδι, τα μαλλιά τους. Αυτές ήταν η Γκαβά, η μετέπειτα γιατρός μικρογεωρόγος, φοιτήτριες της Ακαδημίας της Εμπόλας, και καβά η Ευσταθία, η αδελφή μου, μεγαλύτερη, και μία σάχνα από τον Ναβριτό, το γραδίκι που το λέγαμε παλιά, της Μεγαλόπολης. Οι κοπέλες πάρουν τις φωνές και αν δεν υπήρχε ο επιστάτης του Τουρκοβασίλη και τα πήραν το σπίτι του Τουρκοβασίλη με τον κήπο του να ειδοποιήσουν τον Τουρκοβασίλη, θα είχαμε και έναν βιασμό. Ήρθε ο Τουρκοβασίλης να προστατεύσει τα κορίτσια αυτά και να τα πάρει. Έχει καμιά αντίρρηση ο κύριος που ήρθε δίπλα σου, σαός, θα λέω εγώ. Κύριε Κακαβά, ναι. Ολοκληρώστε γιατί δεν έχουμε περίπου το χρόνο. Δεν άκουσα. Ολοκληρώστε γιατί δεν έχουμε περίπου το χρόνο. Τελειώνουμε. Τελικά καταφέραμε να περάσει ο ψυχρός πόλεμος, ο δεύτερος αντίπαλος της αντίστασης που κράτησε 40 χρόνια μέχρι το 1948, 49, 89 και τελικά στη σύσσεψη των Παρισίων, τη συμμαχίση των Παρισίων μας επιδίκασαν να πάρουμε ως αποζημίωση 7 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια για τις ζημιές και τις επανορθώσεις και 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια για το δάνειο το κατοχικό και την τροφοδοσία των γερμανικών στρατιωμάτων στην Ελλάδα. Είχαμε ζητήσει 14 δισεκατομμύρια και μας ζήσαν 10.600. Στη Βόνη της Γερμανίας, η Γερμανία έκανε μια δική του σύσκεψη και ζητούσαν να μην πληρωθούν οι επανορθώσεις και όσο η Γερμανία μπορέσει, οι δύο Γερμανίες τότε, να συνάψουν τη σύμβαση, τη συνθήκη ειρήνης με τις τέσσερις χώρες που πολέμησαν τους Γερμανούς και Ιταλούς εδώ στο μέτωπο της Ευρώπης. Η σύμβαση αυτή καθυστέρησε και έγινε επιτέλους στη Μόσχα το 1990 και ονομάστηκε η συνθήκη ειρήνης των 4 συν 2. Οι τέσσερις ήταν οι σύμμαχοι, η Σοβιετική Ένωση, Άγγλοι, Αμερικανοί, Γαλλία και οι δύο ήταν οι δύο Γερμανίες. Σε συνθήκη αυτή προβλεπόταν ο βασικός όρος, η Γερμανία είχε υποχρεώσει να αποζημιώσει και να επανορθώσει ό,τι κακό έκανε στις χώρες αυτές. Εμάς μας έκαψε 407.000 σπίτια σε 3.500 οικισμούς, μοναστήρια, εκκλησίες και σχολεία. Δεν πήραμε καμιά αποζημίωση από το μέχρι σήμερα και έδωσε η συνθήκη της ειρήνης της Μόσχας πενταετή προθεσμία στην Γερμανία μέχρι τη 31/12 του 1995 να αποκαταστήσουν τις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι στις βόρειες χώρες της Ευρώπης.
πριν λήξει η προθεσμία που προσπιστηθεί η ειρήνης, ο Κάρλος Παπούλιας, υπουργός εξωτερικών, επέδωσε μία διακοίνωση με τον πρέσβονα στη Βόνη του Προυλογιάννη, απαιτώντας από τους Γερμανούς να ικανοποιήσουν αυτό το ποσό και τα δύο ποσά, 10 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια που αποφασίστηκε στην συνδιάθεση των Παρισίων, και η Γερμανία την επόμενη μέρα με ύφος ηταμό και προβληματικό για την Ελλάδα απήντησε ότι δεν μας χρωστάει τίποτα, ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά και δεν δικαιούμαστε να πάρουμε τίποτα ακόμα περισσότερο. Η δική μας τακτική από τότε και μέχρι σήμερα ακόμα δεν ήταν η σωστή των κυβερνήσεων. Η συνδική έγινε άλλη μια σύσκεψη μοναδική στο Λονδίνο. Πρέπει να τελειώνουμε. Τελειώνω. Το 1953 αυτό είναι σημαντικό. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι σημαντικά πράγματα εκδικήσεις. Το 1953 εδόθηκαν στους Γερμανούς μια έκπτωση των αποζημιώσεων και έκαναν δεκτό το αίτημα των Γερμανών να παγώσουν οι αποζημιώσεις έως ότου υπογραφεί η συνθήκη γέννηση, η οποία έγινε με καθυστέρηση λόγω του ψυχρού πολέμου το 1990 στη Μόσχα. Από τότε και μετά οι αγωνιστές της αντίστασης, οι τρεις οργανώσεις μεγάλες, η ΒΑΕΑ, η ΠΟΑΕΑ, η ΨΑΕΑ, οργάνωσαν μια επιτροπή συντονιστική για τη διεκδίκηση των αγώνων και των αποζημιώσεων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα. Σε συνέδρια πολλά, τις κερδίσαμε στα δικαστήρια βάζοντας μπροστά το δίστομο και στο εφετείο και στο πρωτοπολίμηρα του εφετείου και στον Άγιο Πάγο. Αλλά έπρεπε με το άρθρο 23 να γίνει μια δικάσιμη ακόμα ενός κεντρικού δικαστηρίου εδώ στην Ελλάδα για το αίτημα αυτό. Το δικαστήριο αυτό οι Γερμανοί ζητούσαν εταιροδικία, δικαίωμα δικαιολογίας στη χωροχάρη. Κύριε Κακαβά, δεν είναι το θέμα σας αυτό. Τι είναι το θέμα? Το θέμα σας είναι η εξέλιξη της αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα. Έχουμε φτάσει πλέον να μιλάμε για τις πολεμικές επανορθώσεις. Ολοκληρώστε κάποια στιγμή, σας παρακαλώ. Ωραία. Η εξέλιξη της αντίστασης ήταν πολιτική. Φτάσαμε στην Ελλάδα. Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, ενισχύσαμε την Ένωση Κέντρου, δώσαμε τη δύναμή μας, τους ψήφους μας, μπήκαμε εκεί, στα Λέχη, στην Ένωση Κέντρου, κερδίσαμε τον αγώνα από το 1963 ο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, βοηθήσαμε τον αγώνα 1-1-4 του Γιώργου Παπανδρέου, το 1964 που έγινε κυβέρνηση δυναμική με 53% η Ένωση Κέντρου, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει μια αναγνώριση ή αποκατάσταση της αντίθετης για την διαδίσταση. Ξανασταθήκαμε στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου και φτάσαμε το 1981. Ευχαριστούμε πολύ που μας θυμίζετε όλα τα λάθη των πολιτικών ηγεσιών της χώρας μας από το 50. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε εδώ πέρα. Εφτάσαμε στο σημείο να πούμε στην κυβέρνηση να έχουμε δικούς μας υπουργούς, δικούς μας βουλευτές, δικούς μας δημάρχους, δικούς μας συνδικαλιστές, αλλά δυστυχώς η χώρα μας δεν πήρε τίποτα από εμάς. Αν είχαμε τα λεφτά αυτά που μας έχουν επιδικάσει, που φτάνουν τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα είχαμε το χρέος αυτό. Θα τα έτρωγε ο σύντροφος Τσοχατζόπουλος. Στερέχη του Πασόκ, όπως ο Σιμίτης, όπως ο Παντρέου ο Γιώργος, τον οποίο δεν τον περιμένουν έτσι. Θεώρησα. Ναι, συντομεύω. Δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Σήμερα ο Κοσμάκης, ο ελληνικός ναός, υποφέρει, τάχα σε όλα, πεινάει, διψάει, υποθυνάει, ο σωνισμός
επιβάλλει στη χώρα μας μια δικτατορία, πολιτική δικτατορία, με αδίκητα πολιτικούς, με πολυμένους υπουργούς και πρωθυπουργός, και η Ελλάδα βρίσκεται στο χάλι της φιλοκοπίας, όπως μας είναι στην πείνα, τα παιδιά τους δεν έχουν να περάσουν, περνάμε μια δύσκολη κρίση και μας πάνε να μας φτωχοποιήσουν ακόμα όσο περισσότερο μπορούν, με συνεργάτες Έλληνες πολιτικούς και πρωθυπουργούς και κόμματα, όπως τα τρία κόμματα τελευταίως, με τον κύριο Κουβέλη, με τον Βενιζέλη. Κύριε Καργαβά, είστε εκτός θέματος, παρακαλώ, τελειώνουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Εύχομαι να έρθουν καλύτερες μέρες.